Τα πολύτιμα έργα τέχνη του Αντώνιο Τεμπέστα που βρέθηκαν σε μια αποθήκη παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό τη Βουδαπέστη μετά από χρόνια εργασιών αποκατάσταση. Ο καλλιτέχνη του 17ου αιώνα ήταν ίσω ο πιο διάσημο δάσκαλο τη ζωγραφική σε ειδικέ επιφάνειε όπω η πολύτιμη λίθη. Σε αυτό το έργο χρησιμοποίησε ειδικά μπλε πετράδια ονόματι Λάπη Λάζουλη ή Λαζουρίτε, πάχου ενό χιλιοστού μέσα στα οποία λάμπει το φω για να ζωγραφήσει την δημιουργία τη Εύα και την διάσχηση τη Ερυθρά Θάλασσα. Μόνο τρία τέτοια έργα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τον επιμελητή Μίκλο Γκάλο. Αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό, ακόμα και μεταξύ των λιθογραφιών. Οι καλλιτέχνε συνήθω χρησιμοποιούσαν διαφορετικού ασβεστόλυθου, μάρμαρα και αλάβαστρο για να δημιουργήσουν αυτά τα έργα τέχνη. Αυτό το έργο έχει επίση μια ξεχωριστή ιστορία. Αποσύρθηκε από την απογραφή του Μουσείου Εφαρμοσμένων Τεχνών τη Ουγγαρία λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1956 ήταν σε κακή κατάσταση και οι επιστήμονε τότε δεν μπορούσαν να το επαναφέρουν. Αλλά οι υπάλληλοι του μουσείου δεν το πέταξαν. Το έργο ανακαλύφθηκε ξανά σε μια αποθήκη πριν από τρία χρόνια, σχεδόν κατεστραμμένο, με σοβαρέ ζημιέ, διαμελισμένο σε κομμάτια. Η Άγνε Κούνα, την οποία ανατέθηκαν οι εργασίε τη αποκατάσταση, δεν πίστευε αρχικά ότι θα μπορούσε αυτό το έργο τέχνη να διασωθεί. Ήταν όμως ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για ένα ξεχωριστό δημιούργημα. Δεν είναι μόνο η δημιουργία του καλλιτέχνη, αλλά πρόκειται για μια θεϊκή δημιουργία, μια δημιουργία της φύσης αν θέλετε. Ο ζωγράφος σχεδίασε ολόκληρη τη σκηνή και όλες τις μορφές για να χρησιμοποιήσει αυτό το φωτεινό έγχρωμο ορυκτό, το λάπις λάζουλι, που αποτελεί μέρος της σύνθεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατο να κρίνεις αν βλέπεις κάποια ζωγραφιά ή τα σχέδια του ίδιου του πολίτη λίθου. Για κάποιες φιγούρες, ο Τεμπέστα σχεδίαζε μόνο τα περιγράμματα αφήνοντας τα υπόλοιπα στην φαντασία του θεατή. Μια πολύ δύσκολη μέθοδο ζωγραφικής από έναν απαιτητικό καλλιτέχνη που δεν επέτρεπε στον εαυτό του το παραμικρό λάθος.